σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα, όπως θα δείτε και από τον τίτλο, θα κάνουμε haul. Πήγα στην Άρδη και πήρα κάποια πραγματάκια και ήρθα εδώ να σας τα δείξω. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε ρούχα και παπούτσια. Το πρώτο πραγματάκι που πήρα είναι αυτό εδώ το παντελόνι, το μαύρο γκρι, το οποίο είναι τσαλακωτέ, πώς να το πω. Είναι έτσι. Το πήρα από ένα μαγαζί στην Άρτα. Δεν είναι κάποιο γνωστό κατάστημα όπως μπάσκετ, ναι, με Ζάρα και αυτά. Είναι ένα εκεί τοπικό μαγαζί. Και άμα σας πω, δεν θυμάμαι πόσο το πήρα. Νομίζω γύρω στο 35. Είναι πολύ ωραίο παντελόνι. Γιατί δεν είχα ένα μαύρο παντελόνι, οπότε πήρα ένα παντελόνι γιατί το θέλω και τώρα για το Πάσχα, οπότε μπες. Ναι. Το επόμενο ρουχαλάκι που πήρα είναι αυτό εδώ, το τζιν. Είναι ένα απλό τζιν με λίγα σκισίματα εδώ και έχει και από εδώ κάποια. Και αυτό περίπου το ίδιο είναι με το μαύρο, μόνο που το μαύρο δεν έχει σκισίματα. Και εδώ κουμπώνει με... είναι με κουμπιά αντί για φερμουάρ, ενώ αυτό είναι με φερμουάρ. Και αυτό νομίζω έκανε 30, κάπου εκεί. Είναι από το ίδιο μαγαζί που πήρε και το μαύρο. Το επόμενο είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Αυτή εδώ. Λέει πάνω Malibu Sunset, Los Angeles County Pacific Ocean. Και έχει πάνω το Malibu και αυτούς εδώ τους φίνικες και λέω bitch. Εσύ είσαι δικιά μου. Είναι στο νούμερο Extra Large. Έκανε 10 ευρώ από τα Admiral, οπότε λογικά νομίζω είναι από τη νέα τους κολεξιόν, οπότε μάλλον θα υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Οπότε ναι, να πάτε να την τσεκάρετε. Επόμενη μπλούζα είναι αυτή εδώ, που πάνω λέει Levi's. Δεν είναι πραγματική Levi's, είναι από έναν πλανόδιο την πήρα. Νομίζω πόσο έκανε, 7, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα απλό t-shirt μπλε. Να, μακό, πολύ ωραίο, είναι extra large. Είναι extra large γιατί είναι στενή γραμμή, οπότε, γιατί δοκίμασα και το extra large και μου ήταν στενό, οπότε πήρα το 2 extra large να το δοκιμάσω και τελικά μου έκανε καλύτερα από το extra large, οπότε ναι. Το επόμενο πραγματάκι που πήρα είναι κάτι κάλτσες από το ίδιο πάλι, από τον ίδιο πλανόδιο, μαύρες απλές. Μαύρες απλές καλτσούλες, γιατί δεν είχα. Ήτανε 3 ζευγάρια πάνω 4 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Μετά θα περάσουμε σε παπούτσια. Είναι αυτά εδώ τα παπούτσια. Είναι σουέντ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Α, μπορείτε, είναι σουέντ. Είναι πολύ ωραίο παπουτσάκι, με το που τα είδα λέω εσείς θα γίνετε δικά μου. Και ναι, το πήρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα μαγαζί που λέγεται Famous και έχει έτσι πιο φθηνά παπούτσια, σχετικά πιο φθηνά. Και το πήρα από εκεί, έκανε νομίζω 16 αυτό. Ναι, και επειδή τα έβαλε και λίγο ξέρω εγώ να δω πως είναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ταιριάζουν με πολλά πράγματα γιατί είναι μαύρα. Οπότε ναι, και είναι και ψηλά. Έχουν, είναι όλο αυτό. Είναι πάτος, δεν πάει πιο μέσα. Οπότε το πόδι σου είναι ακριβώς εδώ. Αυτό, όλο αυτό είναι ύψος. Και αυτά είναι και τα παπούτσια. Το ένα ζευγάρι, γιατί έχουμε άλλο ένα, το οποίο μου χάλιζαν τα Stan Smith. Και πήγα και πήρα, πήγα να δω ρε παιδί μου να πάρω και άλλα παπούτσια γιατί μου χάλασαν, οπότε ναι, δεν θα έβγαζα χειμώνα εγώ φέτος γιατί ο καιρός τι έχει πάθει ακριβώς. Όχι τι έχει πάθει ο καιρός ακριβώς. Βρέχει συνέχεια, έχει κρύο,
καλά περνάμε. Σήμερα στην Άρτα είχε ρίξει και χαλάζει. Γενικά... Ωραία, ναι, και πήγα σε ένα μαγαζί με αθλητικά και πήρα αυτά εδώ τα Adidas, τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με Stan Smith, αλλά δεν είναι Stan Smith, είναι απλά Adidas. Να, π.χ. εδώ, τα Stan Smith θα έλεγαν και Stan Smith, αυτά είναι απλά Adidas, είναι σχεδόν ίδια, είναι λίγο διαφορετικά. Μια χαρά είναι, είναι στο νούμερο 743. Μισό, 43 μισό δοκίμασε και το 42 και μου ήταν μικρό, οπότε του λέω φέρε μου και το 43 να το δοκιμάσω και τελικά μου έκανε μια χαρά γιατί το 42 δεν μου έμπαινε καθόλου στο πόδι, οπότε ναι, αυτά τα πήρα 70, όσο και να μην τους φαίνεται, τα πήρα 70 και είναι ωραίο παπούτσι, πολύ ωραίο παπουτσάκι, γέι, και πήρα και κάτι εσώρουχα τα οποία δεν νομίζω να σας τα δείξω. Είναι σας τα δείξω. Δεν θα σας τα δείξω. Οπότε ναι. Αυτό ήταν το haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό το βίντεο ήταν μικρό. Καλύτερο για μένα. Fire emoji, wet emoji, gonna get all the eggplant emoji. Oh yeah girl. Fire emoji, wet emoji, gonna get all the eggplant emoji. Ναι, ήταν μικρό αυτό το βίντεο, αλλά καλό για μένα γιατί δεν θα έχω να κάνω και πολύ μοντάζ. Και ίσως και καλό για εσάς. Ποιος να ξέρει, who knows. Οπότε ναι, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Πατήστε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το κουδουνάκι να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο που θα βγαίνουν σε αυτό το κανάλι. Επίσης, τον Μάιο θα πάμε και εκδρομή στην Πάτρο, οπότε θα σας πάρω μαζί μου, εννοείται. Και ακολουθήστε με και στα social media που θα τα βρείτε από κάτω, που είναι Snapchat, Twitter και Instagram, για να μην χάνετε καμία εξέλιξη που συμβαίνει στο YouTube και γιατί βλέπετε πράγματα που δεν ανεβαίνουν ποτέ στο YouTube. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και γεια σας. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα όπως θα δείτε και από τον τίτλο θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα. Όχι τα αγαπημένα του μήνα. What the hell girl.